Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον βουλευτή και πρώην υπουργό, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Θα ξεκινήσω με την τρίτη αξιολόγηση που μόλις ολοκληρώθηκε. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποίησε η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε καταρχήν, και θέλω επίσης τα σχόλιά σας για ορισμένα εκ των μέτρων τα οποία καλείται τώρα να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα αυτό που αφορά τον τρόπο προκήρυξης, τον τρόπο κήρυξης απεργίας, ή τις μειώσεις των επιδομάτων που αφορούν τους πολύτεκνους. Ναι. Σχετικά με το χρόνο, βεβαίως, εφόσον έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο των σχέσεών μας με τους δανειστές, καλό είναι οι δεσμεύσεις αυτές μετά από μια διαπραγμάτευση που είναι αναγκαία πάντοτε να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό. Να μην χάνουμε χρόνο με δική μας ευθύνη. Ξέρετε, πέρσι σας ρώτησα. Πέρσι θυμάστε ότι χάσαμε πολύ χρόνο με ευθύνη των πιστωτών. Σας ρώτησα γιατί διέκρινα στις δηλώσεις σας για τον κύριο Τσακαλώτο μια ελαφρά ηρωνία, ας πούμε, στο ότι είναι μνημονιακός υπουργός. Δεν είπα μνημονιακός υπουργός. Έτσι διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μπορεί. Είμαι σαφής. Ερωτηθείς αν έχει ολοκληρώσει το χρόνο του και στο Υπουργείο που είναι σήμερα. Είπα όχι, είναι ένας πετυχημένος υπουργός, γιατί χωρίς χρονοτριβή ακολουθεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας. Τελεία. Ότι κάνει ό,τι του ζητούν οι θεσμοί, δηλαδή. Δεν είπα αυτό. Κάνει αυτό που έχει συμφωνήσει πάντως, η χώρα μας. Αυτό βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες. Επομένως, λέτε ότι η δήλωσή σας έχει παρερμηνευθεί. Λέω αυτό που είπα, βεβαίως. Ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις η χώρα, τις οποίες υλοποιεί χωρίς χρονοτριβή ο κ. Τσακαλώτος. Τώρα, μπορεί να έχουν κάποιοι αντιρρήσεις για αυτές τις δεσμεύσεις. Εσείς έχετε. Βεβαίως, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχετε, ας πούμε, αντιρρήσεις για το γεγονός ότι δυσκολεύει η κήρυξη απεργίας. Δεν έχετε αντιρρήσεις για το ότι πάβει 31 12 να υπάρχει νομική προστασία της πρώτης κατοικίας. Όχι της πρώτης κατοικίας. Νομική προστασία των ακινήτων μέχρι 140.000 ευρώ αντικειμενική αξία για να απολυθούν σε φαντ. Η πρώτη προστασία τελειώνει 31 12 του 18. Ο νόμος Κατσέλη. Αυτός. Ο νόμος Σταθάκη. Αυτός. 31 δεκάτου του 18 τελειώνει. Αλλά... Ποιος του Σταθάκη. Βεβαίως. Αυτό ο ίδιος νόμος είναι. Αλλά ναι. Γίνει νόμου Κατσέλη. Ναι. Αλλά πάση περιπτώσει αυτό που αναφέρατε, δηλαδή ότι τελειώνει η προστασία και πολλούνται σε φαντ από 1η-1η του 18, είναι ένα πρόβλημα. Να σηκώνεις τηλέφωνο και να ακούει το ακίνητο που έχεις αγοράσει, το έχει πάρει κάποιος άλλος τώρα και σου λέει θα πληρώσεις και άλλα και πάει λέγοντας. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή κατά νόμου πρωτοβουλία που θα έχει και νομοθετικό χαρακτήρα, όχι μόνο στα λόγια. Ένα θέμα αφορά αυτό, το θέμα των φαντ. Ένα δεύτερο θέμα πολύ ουσιαστικό αφορά τη σιωπηρή συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις τράπεζες και την κυβέρνηση για το να μην γίνουν πληστηριασμοί μέχρι 300.000 ευρώ για ακίνητα. Αυτό όμως είναι στα λόγια. Αυτό όμως ακριβώς. Χρειάζεται να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε μια νομοθετική κατοχήρωση. Τρίτο θέμα. Θα το δεχθούν οι δανειστές αυτό? Δύσκολο. Κοιτάξτε, θέμα διαπραγμάτευση είναι και αυτό. Θα δεχθούν οι δανειστές να βγουν 40.000 σπίτια όπως θέλουν σε πληστηριασμό και μέσα εκεί να έχουν και σπίτια τα οποία είναι αξία 200 και 300.000 ευρώ? Δεν ξέρω. Αυτό είναι κοινωνικό αντίκτυπο μεγάλο. Ναι. Βεβαίως τώρα δεσμεύονται ότι οι τράπεζες δεν θα πάνε. Θα πάνε, θα ξεκινήσουν από τις βίλες. Πώς το είπε ο κ. Σαταξιδέ. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Βέβαια αυτές, ναι, δεν φτιάχτηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχτηκαν επί κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ναι, και εν πάση περιπτώσει. Από διαφυγή, δεν κατάλαβα γιατί εντόπισε γεωγραφικά τις βίλες. Το είπε με τρόπο υψηλής αξίας. Παραστατικό. Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο κ. Σαταξιδέ ξαφνικά θυμήθηκε τις βίλες που φτιάχτηκαν με τις πολιτικές τις δικές τους. Όχι με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει, να γίνουν πληστηριασμοί, καμία αντίρρηση. Για τα φτωχά όμως, για τα πιο φτηνά ακίνητα, τι γίνεται που αφορούν τον πολύ κόσμο, τους μεσαίους και τους φτωχότερους πολίτες? Και να σας πω κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης, χθες που τον άκουσα, είπε ότι θέλει να κάνει ένα ηλεκτροσόκ στην ελληνική οικονομία. Αυτή η φράση, που είναι αμφιλεγόμενη ιατρική μέθοδος το ηλεκτροσόκ, θυμάστε τη φωλιά του κούκου με τον Νίκολσον? Ναι, καλά, αλλά ναι. Τώρα. Αυτή η φράση όμως, ανεξαρτήτως αυτού του πράγματος, έχει μεταφορά μια βιαιότητα μέσα. Προσέξτε. Επέλεξε μια φράση πολιτική. Παρομοίωση με πολιτικό νόημα που έχει μια βιαιότητα μέσα. Ακούστε, οι Έλληνες ζήσαμε ηλεκτροσόκ με την κρίση. Το ζήσαμε αυτό. Μήπως εννοεί τη μείωση των φόρων και όλα αυτά? Αυτό που εννοεί ο κ. Μητσοτάκης θα το εξηγήσει. Επαναλαμβάνω, το ηλεκτροσόκ το ζήσαμε. Είναι μια βίαιη
ιατρική μεθοδολογία, αυτή είναι η πραγματικότητα, και λυπάμαι πως κάνει τέτοιες παρομοιώσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Καλά, τώρα όμως αυτή είναι μια. Στον χώρο της παιδείας, για παράδειγμα. Κύριε φίλη, αυτή είναι τώρα μια φιλολογικού χαρακτήρα. Όχι, είναι πραγματική. Όχι, διότι μπορεί εκείνος ως ηλεκτροσόκ να θεωρεί τη μείωση των φόρων, με την οποία πρέπει να σας πω ότι συμφωνεί όλη η αγορά. Ότι η υπερφορολόγηση επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έχει πιάσει ταβάνι. Ακούστε, αυτό είναι άλλη θεραπευτική αγωγή, δεν είναι ηλεκτροσόκ. Να ξέρουμε, το ηλεκτροσόκ έχει βία μέσα. Είναι βίαιη ιατρική μέθοδος. Και να σας πω κάτι, στην παιδεία που γνωρίζω τα στοιχεία πολύ καλά, γιατί ήμουν υπουργός, ναι. Με βάση τα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ φέτος, στον προϋπολογισμό, δίδουμε 5.317 εκατομμύρια, 2,8% του ΑΕΠ. Με το μεσοπρόθεσμο της Νέας Δημοκρατίας, το 18 προβλεπόταν να δοθούν 4.300 εκατομμύρια, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο λιγότερο ή 1% του ΑΕΠ λιγότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι. Αυτό είναι το ηλεκτροσόκ που θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Η διάλυση του κοινωνικού κράτους. Ρωτά εδώ ο φίλος ο Θεοδόσης. Ναι. Λέει, ρωτήστε παρακαλώ τον Νίκο φίλη, η επαναστατική διάθεση της αριστεράς συνίσταται στην απαρέγκλητη τήρηση των δεσμεύσεων προς τους δανειστές. Μα δεν κάνουμε επανάσταση, έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Εμείς ακολουθούμε ένα συμβιβασμό, ο οποίος δυστυχώς επευλήθη ο συμβιβασμός με το πιστόλι στον κόταφο το καλοκαίρι του 2015, πέρασε από μια έγκριση των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015 και τώρα είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στον ελληνικό λαό να αξιοποιήσουμε δυνατότητες ώστε ο συμβιβασμός αυτός να βελτιωθεί. Γιατί όταν είμαστε βγαίνουμε στις αγορές μεθαύριο, πρέπει αυτό να έχει ένα αποτύπωμα πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Τι σημαίνει βγαίνουμε στις αγορές? Βγαίνουμε στις αγορές με πλεονάρματα 3,5%. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μια πορεία αναπτυξιακή με 3,5% και μάλιστα αναπτυξιακή με κοινωνικό πρόσημο θετικό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λέει ο κ. Μητσοτάκης και αυτό δεν θέλει 3,5%. Να το δεχτώ ότι είναι ειλικρινής, παρότι 4,5% και ψηφίσει, ναι, η Δημοκρατία. Πάντως από την αρχή που έγινε αρχηγός μιλάει για 2%. Να το δεχτώ εγώ. Και ναι. Ο κ. Τουρνάρας το λέει 2. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει μια πρωτοβουλία από όλες τις δυνάμεις που να πάνε και να πούν στους δανειστές? Μια εθνική πρωτοβουλία. Εθνική, ακριβώς. Ναι. Βγαίνουμε από το μνημόνιο λοιπόν τώρα, από τη Δανειακή Σύμβαση, για να είμαι πιο ακριβής. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε με 3,5% πλεονάσματα. Αυτό μας κόβει τα πόδια. Ζητάμε λοιπόν όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει μια αντιδικία κομματική στην Ελλάδα, να υπάρξει μια τέτοιου είδους. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε και προτείνετε. Τώρα, σας άκουσα και σωστά να διαχωρίζετε τη Δανειακή Σύμβαση από το μνημόνιο. Ναι. Τη διαχωρίζετε γιατί πιστεύετε προφανώς ότι θα ζήσουμε αρκετά χρόνια με μνημονιακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη. Και άλλες. Ψηφίζουμε και άλλες μέχρι που να βγούμε στις αγορές το επόμενο πεντάμινο. Ναι. Άρα, πώς θα καταργηθούν αυτές? Δηλαδή, θέλω να είμαι ειλικρινής και ακριβής σε αυτό που λέω. Βεβαίως θα χαλαρώσει η επιτήρηση κάπως. Θα χαλαρώσει όχι όπως σε άλλες χώρες. Θα είναι πιο ισχυρή η επιτήρηση γιατί είναι το χρέος στη μέση. Το κλειδί είναι το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτό δεν ρυθμιστεί και δεν μειωθεί, τότε. Κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, θέλω. Εσείς είστε ένα στέλεχος της αριστεράς με μακρά, με ιστορική διαδρομή. Ιστορική, 5-7 χρόνια με το ιστορική τώρα, εντάξει. Έχετε δεκαετίες διαδρομή. Από 17 χρόνια, βέβαια. Ναι. Και σας θυμούμαι εγώ και από τα πανεπιστημιακά χρόνια. Έχουμε συναντηθεί και στα αμφιθέατρα, ναι, τότε. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Πώς βλέπετε δηλαδή την πολιτική του μετάλλαξη, να το πω έτσι? Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μετάλλαξη, γιατί το μετάλλαξη, όχι, σημαίνει ότι γίνεται κάτι άλλο. Δεν έχει μετακινηθεί, κατά τη γνώμη σας, προς τον χώρο των λεγόμενων σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης. Θέλω να πω, τυχαία είναι τελευταία και στα συνέδρια των σοσιαλιστών παρατηρητής ο Αλέξης Τσίπρας, ή έχει επιτευχθεί μέσα από τη ζωή μια όσμωση ιδεολογικο-πολιτική? Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη, όπως ξέρετε, υπάρχουν μετακινήσεις. Το S5 βλέπετε, είναι το κάνει και εσωτερικό δημοσίευμα, αν θα μείνει ή όχι στην κυβερνητική συνεργασία, ναι, με την Μέρκελ. Ναι. Και αλλού υπάρχουν μετακινήσεις ιδεολογικο-πολιτικές. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα στατικό πολιτικό κόμμα και ρεύμα, είναι ένα δυναμικό, ένα εξελισσόμενο, όχι μεταλλασσόμενο με την έννοια της μετάλλαξης της βιολογικής, εξελισσόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει διάλογο με τους σοσιαλιστές αλίμονο, ή με τους πρασίνους ή με άλλα κινήματα στην Ευρώπη. Από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς όμως πάντοτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδιώκει συνεργασίες και με άλλες πολιτικές οικογένειες. Στη βάση προγραμματικών συνεννοήσεων όμως. Δεξιά-αριστερά.
κοινωνικό κράτος από τη μία, αγορά από την άλλη. Εδώ όμως τώρα αυτή την περίοδο ψηφίζετε ρυθμίσεις για τις οποίες, ας πούμε, βλέπω χαρούμενη την Καθημερινή σήμερα. Ναι. Βλέπω την Καθημερινή να λέει σπάει το ταμπού του συνδικαλιστικού νόμου. Να πανηγυρίζει κατ' ουσίαν για τη ρύθμιση. Και ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς θα τρέβει τα χέρια του, γιατί κάνουμε πράγματα. Μα είπε ήδη ο κύριος Βρούτσης, που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης, ότι εμείς θα την ψηφίσουμε τη ρύθμιση. Ναι. Είναι προφανές ότι αυτές είναι ρυθμίσεις οι οποίες δεν βοηθούν σε αυτό που θα θέλαμε εμείς, στην δημιουργία μιας πορείας ανάπτυξης με επίκεντρο την αξιοπρεπή εργασία. Αξιοπρεπή εργασία χωρίς δυνατότητα άμυνας των εργαζομένων, χωρίς δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα στην απεργία, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει, το ξέρουμε. Δεν θέλω να κρυφτώ, πράγματι είναι ρυθμίσεις οι οποίες μας τριμώχνουν. Μας τριμώχνουν στην πραγματικότητα, όχι μόνο ιδεολογικά. Τελευταίο ερώτημα. Έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα και θέλω ένα σχόλιο σας για την στάση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι η Τουρκία έχει μια ειλικρινή στάση ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι παραβιάζει τα συμπεφωνημένα με την Ευρώπη. Από ό,τι βλέπω σε γενικές γραμμές, γιατί μπορεί να υπάρχουν μέρες και στιγμές που κανείς να προβληματίζεται πάρα πολύ, από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση. Η αυτοσυγκράτηση σύνθεση στο ότι έχει περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στα παράλια της και ένα πολύ μικρό αριθμό βλέπουμε από αυτούς να έρχονται προς τη χώρα μας. Αυτό είναι διότι ο Ερντογκάν θέλει να διατηρήσει ακόμα και μέσα στην ένταση που έχει με την Ευρώπη, να διατηρήσει όμως κάποιους κανόνες, διότι έχει ένα στόχο, όπως ξέρετε, κάποιων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι η πολιτική, δίνεις και παίρνεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Φίλη. Και εγώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.